Επίσης του Αγίου Δημητρίου σήμερα πάμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα μια ζωντανή σύνδεση. Η Εύη Σπανού βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, βρίσκεται εκεί στο πανέμορφο εκκλησάκι, εκεί στον παράλληλο της 25ης Αυγούστου, στο πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Εύη, καλησπέρα, να καλησπερίσουμε και τον πατέρα Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Για ακόμα μία χρονιά, πατέρα Εμμανουήλ, σε κλίμα κατάνοιξης ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου. Δεκάδες, εκατοντάδες, όπως λέει και το ρεπορτάζ, πιστοί, προσέρχονται για να προσκυνήσουν στο εκκλησάκι. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας Άγιος για την πόλη του Ηρακλείου, πολύ αγαπητός. Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ο ναός ο οποίος βρίσκεται πίσω μου και τον οποίο υπηρετώ επί 35 χρόνια, έχω διαπιστώσει ότι ο κόσμος του Ηρακλείου τον ευλαβείται, όπως ευλαβείται και η Θεσσαλονίκη τον Άγιο Ότης που και εμείς εορτάζουμε σήμερα. Ήθελα να πω ότι ο ναός μας αυτός είναι χτισμένος, είχε χτιστεί από την ενετική περίοδο, αλλά κατεδαφίστη στο πέρασμα του χρόνου και ιδιαίτερα επί τουρκοκρατίας και χάθηκε μέσα στα μπάζα. Το 1916 με ανασκαφές που έκαναν ευρήκαν τα στοιχεία του ναού, ευρήκαν τοιχογραφίες οι οποίες είχαν πέσει κάτω και τις εντύσαν έξαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου, αλλά το 1916. Αλλά δυστυχώς το 1940 με την κατοχή με το Γερμανικό πόλεμο ξανακατεδαφίστηκε. Το 1947 ανακηρύχθηκε ως μνημείο και τη δεκαετία του 50 και τα μέσα της δεκαετίας του 60 ξανααναστηλώθηκε στα σημεία και του παλαιού ναού και έτσι το 1965 έχουμε την πλήρη ανοικοδόμησή του, ως έχει σήμερα την αγιογράφησή του. Και θέλω να τονίσω ακόμα ότι ο ναός του Αγίου Δημητρίου εδώ ήταν ναός που τον ευλαβούνταν και ιδιαίτερα οι συντεχνίες και ιδιαίτερα η συντεχνία των Μαραγκών, αλλά και των Βαρκλατζίδων. Πατέρα Εμμανουήλ, συντεχνιών. Βλέπουμε ναι. Τώρα στα χαρακτηριστικά πλάνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος, ο Χρήστος Παπαδάκης, ότι έχουν τοποθετηθεί και καθίσματα εκτός του ναού, λόγω και της συγκυρίας φαντάζομαι. Ναι, προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα όσο το δυνατόν, να είμαστε μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει το ελληνικό κράτος, αλλά και τη βοήθεια την οποία προσφέρει η Εκκλησία, ούτως ώστε να μην δώσουμε αιτία και για τον κορονοϊό, αυτή την ασθένεια και την πανδημία την Πατέρα οποία Εμμανουήλ. Έχει στην Ελλάδα. Τι γιορτάζουμε μέσα από την ακολουθία που τελείται? Έχουμε και άλλη μια σημαντική εορτή αύριο Τρίτη. Ναι, απόψε εορτάζουμε το μεθέρτιο εσπερινό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, της εορτής του Αγίου Δημητρίου, αλλά παράλληλα είναι και ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Νέστορος. Ο Άγιος Νέστορα ξέρουμε τι σχέση έχει με τον Άγιο Δημήτριο. Ήταν ο Άγιος εκείνος ο οποίος νίκησε το Λιαίο, ήταν ο Άγιος ο οποίος μαρτύρησε, ήταν ο Άγιος ο οποίος ανεφώνησε «Θεέ του Δημητρίου βοήθημη». Είναι ο Άγιος τον οποίον ευλαβούνται και οι αθλητές μας και είναι πρωτάτης των αθλητών. Γι' αυτό το λόγο και ήθελα να στείλω από εδώ ένα μήνυμα στους σωματεία τα αθλητικά να έλθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο Νεστόριο. Μάλιστα. Να έλθουν να τον αναδείξουμε και τα σωματεία τους αλλά παράλληλα και τη γιορτή του Αγίου Νεστόρου. Πατέρα Εμμανουήλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνικό λαό και σε όλο τον κόσμο και να μας απαλλάξει. Βέβαια. Από την πανδημία αυτή την οποία δοκιμαζόμαστε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι δίπλα έχουμε εικόνα σε ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη, ο πολιούχος της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη παρά την πανδημία, παρά τον κορονοϊό γιορτάζει. Με προσοχή, εκεί βρίσκεται η Ευαγγελία Γιουμπάκη, η κριτική Ευαγγελία Γιουμπάκη. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια μέσα από την Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα από Ηράκλειο, κυρία Γιουμπάκη. Καλησπέρα σας παιδιά, χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στον ελληνικό λαό. Πού βρίσκεστε? Έξω από τον Άγιο Δημήτριο.
Ακριβώς. Είμαστε έξω από τον πολιούχο της πόλης μας, το θαυματουργό και μεγάλο μάρτυρα Μυροβλήτη Άγιο Δημήτριο, που αιώνες τώρα προστατεύει και φυλάει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η κριτική αγαπάτε όχι μόνο την Κρήτη, αγαπάτε και τη Θεσσαλονίκη και ένα παραπάνω βέβαια και τον πολιούχο της πόλης, τον οποίο τιμάτε κάθε χρόνο. Την αγαπάμε γιατί είναι η δεύτερη πατρίδα μας, έτσι, όπως και να το κάνουμε, ζούμε τόσα χρόνια εδώ πέρα, οι οικογένειές μας, είναι ένας δεύτερος τόπος. Για πείτε μας λίγο, τηρούνται τα μέτρα εκεί προστασίας και αυτοπροστασίας? Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε την κάμερα απέναντι για να δείτε τώρα, είναι και η Αγία, η Παναγία της Παραμυθιάς που βρίσκεται από τις 19 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Και έρχεται κόσμος και προσκυνάει και είναι και η χάρη βέβαια σήμερα του Αγίου Δημητρίου και θα δείτε ότι τηρούνται αυστηρότατα τα μέτρα, όλοι με μάσκες, γιατί ο φετινός εορτασμός είναι κάτω από άλλες συνθήκες, έτσι πρωτόγνωρες συνθήκες. Εκατοντάδες μέτρα, δεν ξέρω αν γίνομαι υπερβολικός, βλέπουμε είναι την ουρά, βέβαια. Παιδιά, είναι μεγάλη ουρά, ναι. Είναι πάνω από 100 μέτρα σίγουρα, δεν ξέρω αν γίνομαι υπερβολικός, ναι. Δεν γίνομαι υπερβολικός. Όχι, πιστών όχι. Που περιμένουν προκειμένου να προσκυνήσουν και τη θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται εδώ και περίπου 10 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Απλά όπως σας προανέφερα, ο φετινός εορτασμός, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τριπλή γιορτή φέτος και κάθε χρόνο. Είναι πρώτον ο πολιούχος που γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος. Είναι η απελευθέρωση, τιμάμε και γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 από τον Οθωμανικό Ζυγό. Και έχουμε και την, που τιμούμε και γιορτάζουμε και την επέτειο του Όχι, του 1940. Εκεί οι κριτικοί και μέλη του Συλλόγου Κριτών πάνω έχουν σπεύσει. Φαντάζομαι ακολουθούν το παράδειγμά σας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να επισημάνω, ίσως δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές, ναι. Ότι 26 Οκτωβρίου του 1912 που μπήκε ο απελευθερωτικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, ναι. Οι πρώτοι που μπήκανε από τον ελληνικό στρατό ήταν οι Κρήτες. Βέβαια, αξίζει να το τονίσουμε. Και συνοδεύεται και η Μαντινάδα που λένε, που έλεγαν τότε, ήταν θέλημα Θεού. Ήταν αιτία δίκη να μπούμε εμείς στην κριτική μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτή τη μαντινάδα να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Βέβαια. Να είμαστε καλά και να μας έχει ο Θεός γερούς να ερχόμαστε, να επισκεπτόμαστε τη γενέτειρά μας και γενικά όλο τον ελληνικό λαό, παιδιά, γιατί περνάμε δύσκολες καταστάσεις. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, βέβαια. Να ευχηθούμε να είμαστε γεροί και να το ξεπεράσουμε γρήγορα. Να είστε καλά, κυρία Γιουμπάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.